Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα τρία πιο κοινά λάθη που κάνουν όλοι όταν γυμνάζονται στο σπίτι. Τώρα, μου πεις πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, Σαρό, δεν ξέρω. Δεν είναι ότι έχουν γεμίσει τα social με hashtag γυμνάζομαι σπίτι και γίνεται πραγματικά το έλα να δεις. Σε μια προσπάθειά μου, όχι απλά να κάθομαι και να χαιτάρω και απλά να προσπαθήσω να βοηθήσω τον κόσμο, θα κάνω αυτό το βίντεο για να πω τα τρία πιο κοινά λάθη που κάνει ο κόσμος και πώς να τα διορθώσει. Και θέλεις να δεις αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί εάν δεν το δεις και κάνεις ένα αυτά τα λάθη, μπορεί να σαμποτάρεις όλη σου την πρόοδο και να τραυματιστείς και να χειροτερεύσεις την κατάσταση και σκέψου πόσο χάλια είναι όλα αυτά εδώ πέρα. Δεν θες να είσαι τραυματισμένος ή τραυματισμένη και σε αυτή τη χάλια κατάσταση. Οπότε δες αυτό το βίντεο στο τέλος. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε, εάν θες να μάθεις σε 30 μέρες πώς να γίνεις φέτος στο καλοκαίρι και πώς να κες λίπος καταβούληση και αβίαστα, πηγαίνε κάτω, link στην περιγραφή ή στο saro.live κάθετος φέτες και θα σου δείξω πώς το κάνω εγώ. Βήμα προς κυριολεκτικό βήμα, πώς το κάνουν όλοι οι μαθητές και πώς μπορείς και εσύ. Όχι, δεν είναι ένα όνειρο άπιαστο να βγεις φέτες και super γραμμωμένος, γραμμωμένος και στεγνώσει στην παραλία. Όχι, μπορεί να το κάνει αρκεί να ακολουθήσει τα σωστά βήματα και το σωστό πρόγραμμα. Οπότε link κάτω στην περιγραφή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το νούμερο ένα λάθος που βλέπω. Αλλά τώρα, αν πει πώς το βλέπει, Σαρό, δεν είναι ότι μπαίνει στο σπίτι του καθενός και βλέπει πώς γυμνάζονται. Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά μπορώ να πω ότι το διαισθάνομαι και αυτό είναι η κακή προθέρμανση. Τύπου βλέπει βίντεο στο YouTube, σκρολάρει στο κρεβάτι και λε: α, ωραία, θα γυμναστώ. Και απλά χτυπιέσαι στο πάτωμα και αρχίζει και σπαρταρά. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση έχουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση είναι τα άτομα τα οποία πήγαιναν ήδη γυμναστήριο. Και έχουμε και την περίπτωση τα άτομα που δεν πήγαιναν γυμναστήριο και το βλέπουν όλο αυτό σε μια καλή αφορμή για να γυμναστούν στο σπίτι, που και πολύ καλά κάνετε, παιδιά. Τώρα, να μιλήσουμε για την πρώτη περίπτωση, αυτούς που πάνε ήδη γυμναστήριο. Κοιτάξτε, η φάση με το γυμναστήριο είναι ότι κάθε φορά που πας θες και λίγο λιγότερη προθέρμανση. Έτσι, την πρώτη φορά που πήγες γυμναστήριο ήθελες πολύ προθέρμανση για να ζεσταθείς. Μετά από 1, 2, 3, 4, 5, 6 μήνες αρχίζει το σώμα σου και συνηθίζει. Πολύ καλά το υπογραμμίζει το πείραμα του Παυλόφ με το σκύλο, που κάθε φορά δίνανε στο σκύλο, πριν δώσει το σκύλο φαγητό, χτύπαγε το καμπανάκι. Οπότε μετά από κάποιο διάστημα, όταν χτύπαγε το καμπανάκι ο Παυλόφ, έτρεχαν σάλια από το στόμα του σκυλιού. Έτσι, επειδή το σκυλί είχε συνδέσει το καμπανάκι με το φαγητό, οπότε έτρεχαν σάλια. Έτσι, αυτό γίνεται και με εμάς όταν πάμε γυμναστήριο. Η διαδικασία του να πας γυμναστήριο, του να ντυθείς, να περπατήσεις ή να οδηγείς εκεί πέρα και όταν μπαίνεις στο γυμναστήριο, που ανοίγεις την πόρτα και μυρίζει όλο αυτό το διοξίδιο του άνθρακα με τον υδρότα και τα ουρλιαχτά. Και όλα αυτά τα ουρλιαχτά και το σίδερο και το διάδρομο και δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά σε βάζουν στο mood της προπόνησης, είναι σαν το καμπανάκι πριν το φαγητό που δίνανε στο σκύλο, οπότε ξαφνικά ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος σου και ξαφνικά είσαι σε mood προπόνησης και μπαίνεις στην προπόνηση, έτσι. Αλλά αυτό δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα όταν γυμνάζεις στο σπίτι. Οπότε θες μια καλή προθέρμανση. Και στα άτομα που δεν γυμναζόντουσαν, δεν πήγαιναν γυμναστήριο και τώρα πάνε γυμναστήριο. Guys, πολύ καλά κάνετε. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε αργά και χαλαρά και μετά να ανεβάσετε την ένταση. Έτσι, πάρτε ένα παράδειγμα από το προηγούμενο βίντεο που έκανα εγώ μια προπόνηση στο σπίτι. Σε αυτή τη σκηνή, όχι, δεν προσπαθώ να ερωτοτροπήσω με τον ιό, προσπαθώ να κάνω προθέρμανση και να ανοίξω λίγο τις αρθρώσεις, εντάξει. Οπότε πάρτε παράδειγμα, κάντε κάνα jumping jack, κάντε καμιά δουλειά στο σπίτι να ζεσταθείτε λίγο, να υδρώσετε λίγο εδώ πέρα και αυτά και μετά ξεκινήστε δυνατά στη προπόνηση, εντάξει. Αυτό είναι το νούμερο ένα λάθος που κάνουν όλοι. Πάμε στο νούμερο δύο λάθος και αυτό είναι ότι σπαμάρουν. Όλοι κάνουν spam, όλοι τις ίδιες ασκήσεις, τις δύο ασκήσεις push-ups. Κυλιακούς. Λες, εντάξει, θα κάτσω, θα κάνω μια προπονησούλα ωραία στο σπίτι. Κοιτάς το πάτωμα, βάζεις το μυαλό σου να σκεφτεί, βάζεις το μυαλό σου να στροφάρει, σκέφτεσαι πολύ σκληρά και λες, το βρήκα. Θα κάνω χίλιες κάμψεις. Και απλά κάθεσαι και κάνεις push-ups. Και μετά λες, εντάξει, ξέρεις τι, θα κάνω και κυλιακούς και κάνεις και κυλιακούς. Και αυτή είναι η προπόνηση. Είναι καλύτερο από το να κάθεσαι όλη μέρα και να κοιτάς το ταβάνι. Ναι, εννοείται είναι καλύτερο. Αλλά δεν θες να το παρακάνεις. Πρώτον, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραυματιστείς. Εάν τη μία μέρα δεν έχεις κάνει καθόλου push-ups και την άλλη κάνεις 100 ή 1000 push-ups και 1000 κυλιακούς, εννοείται ότι ανεβαίνει η τέτοια να τραυματιστείς η πιθανότητα. Και σε μία φάση και μετά αποδυναμώνεται ο μυς, δεν μπορεί να δουλέψει άλλο και πέφτει όλο το βάρος πάνω στις αρθρώσεις και εκεί είναι που έρχονται οι τραυματισμοί. Πέρα από αυτό, υπεργυμνάζουμε μερικούς μυς πολύ περισσότερο από τους αντίστροφους ανταγωνιστές μυς. Οπότε, εάν γυμνάζεις, ας πούμε, το στήθος πάρα πολύ, ενώ δεν γυμνάζεις καθόλου τους αντίστοιχους μυες της πλάτης, εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται τα προβλήματα, έτσι. Αρχίζεις και έχεις καμπούρα, μαζεύουν οι ώμοι και με τους κυλιακούς το ίδιο, έτσι. Εκεί που έχεις μια ωραία στάση, μπλουπ, γίνεσαι έτσι. Και επειδή κάθεσαι στο κινητό όλη μέρα,
αρχίζει και καμπουριάζει τριπλάσια. Δηλαδή, εσύ μπαίνει με το σκεπτικό να κάνει κάτι καλό, ενώ χειροτερεύει το πρόβλημα και δημιουργεί πολλά προβλήματα στον εαυτό σου. Μετά αρχίζουν τα προβλήματα στον νόμο, αρχίζουν τα προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, κακή στάση του σώματος και όλα αυτά. Οπότε, η συμβουλή μου είναι να κρατήσει μια αναλογία. Έτσι, ένα προς ένα. Ένα προς ένα. Ό,τι άσκηση κάνει στο στήθος, κάνε και στην πλάτη. Μην ξεχνά τα πόδια, μην ξεχνά τα χέρια. Εάν κάνει τρία σετ στο δικέφαλο, κάνε άλλα τρία στο τρικέφαλο, κράτα τα πράγματα. Έτσι. Με μια καλή αναλογία, ένα προς ένα. Άντε να πούμε να πάει στο διάλογο, δύο προς ένα. Μην κάνεις όμως 100 προς ένα, γιατί είναι προβληματικό. Okay. Ενώ έχεις την καλύτερη διάθεση και τις καλές προθέσεις να κάνεις κάτι καλό στον εαυτό σου, κάνεις το ακριβώς αντίστροφο. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, έχω κάνει βίντεο με την κακή στάση του σώματος που λέγεται καμπουριάζεις, κάτι τέτοιο. Πηγαίνετε να το δείτε, εκεί τα λέω πιο ωραία και αναλυτικά. Ωραία, αυτό είναι το νούμερο 2 λάθος. Πάμε στο νούμερο 3 λάθος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο και το χειρότερο λάθος που κάνει ο κόσμος. Και αυτό είναι η νοοτροπία 100-0. Θα μπορούσα να μιλάω μόνο γι' αυτό όλη μέρα, να κάνω 20 βίντεο πάνω σε αυτό και 7 σειρές. Αλλά θα κρατήσουμε τα πράγματα απλά και θα σου εξηγήσω ότι είναι αυτό και πώς να το αποφύγεις. Το σκεπτικό λοιπόν είναι ότι ή πάμε αέρα πατέρα και βάζουμε το πόδι στον γκάζι και πάμε 100 ή πατάμε φρένο, 0 ταχύτητα και κοιτάμε το ταβάνι. Δηλαδή τα πράγματα είναι διαδικά, 0 ή 1. Ή τρέχει ρεύμα ή δεν τρέχει. Ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Τώρα, στην περίπτωση με τις καραντίνες και το μένουμε σπίτι και όλα αυτά, έτσι, ούτε θέλουμε να πάθουμε υπερκόμπωση και να κάνουμε γυμναστικές από το πρωί στο βράδυ και να χτυπιόμαστε κλπ. Αλλά ούτε θες και να κάθεσαι όλη μέρα και να κοιτάς το ταβάνι και να τρως μερέντα, γιατί, oh well, τι να κάνουμε, έτσι τα άφαρε η ζωή. Ας περιμένουμε να περάσει και αυτό. Έτσι, δεν θέλουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Το μυστικό είναι πάντα να αναλύσεις καταστάσεις και να προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, υπάρχει ένα γκρι, ένα εύρος, πολλές αποχρώσεις του γκρι. Έτσι, από το 0 στο 100 έχουμε άλλους 99 αριθμούς και πολλούς δεκαδικούς κλπ. Οπότε πιστεύω αν βάλει ο κόσμος αυτό στο μυαλό του θα πάει πολύ μπροστά. Ό,τι στόχο και να θέσει μπροστά του μπορεί να το κατακτήσει πολύ εύκολα. Εντάξει. Οπότε δώσε την όλη φάση, όχι σαν δικαιολογία, αλλά σαν ευκαιρία για να καλυτερεύσει τον εαυτό σου. Και πάνω σε αυτό, αν θες να γίνεις φέτες ως το καλοκαίρι και να μάθεις ένα 30ήμερο πώς να χάνεις λίπος αβίαστα και καταβούληση, link κάτω στην περιγραφή ή απλά πήγαινε στο saru.live καθέτος φέτες. Οπότε αυτά είχα να πω, παιδιά. Πείτε μου τις σκέψεις σας κάτω στα σχόλια. Εάν έχετε κάτι να προσθέσετε, εάν σας άρεσε το βίντεο, κουμπώνετε like, καμπανάκι, εγγραφή. Κάντε τα όλα. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.